του Γιαννίδη του είχαν δώσει άλογο, αλλά δεν το ήθελε. Δοκίμασε και ένα μουλάρι, κάπως δίστροπο. Και καταλήξαμε σε έναν καλοθρεμένο γάιδαρο. Μπροστά πηγαίνει ο γάιδρος, φορτωμένος κάτι κουβέρτες, οι αυλαίες μας. Μερικά παλούκια και ένα δυο πανό, τα σκηνικά μας. Ο Γιαννίδης κουκουλωμένος με τη χλένη του, το δίκοχο με κατεβασμένα τα αυτιά και τα χέρια χωμένα στις τσέπες, ως τον αγώνα επικεφαλής του καλλιτεχνικού συγκροτήματος. Πηγαίνουμε στο ύψωμα 2026. Παγωνιά. 8 βαθμοί υπό το μηδέν. Ανεβαίνουμε. Συνέχεια. Πάνω μας μαύρα μουντά σύννεφα. Προσέξτε, θα βρέξει, λέει ο Γιαννίδης, και πραγματικά βρέχει. Δεν κατεβαίνει η βροχή σε εμάς, αλλά εμείς ανεβαίνουμε στη βροχή. Τα κεφάλια μας χώνονται μέσα στα σύννεφα και γινόμαστε μουσκεμα. Τρυπάμε τα σύννεφα. Τώρα θα βγούμε στον ήλιο, λέει ο Γιαννίδης. Και βγήκαμε στον ήλιο. Ένας ήλιος λαμπερός, παγωμένος, σπάει κόκαλα. Αργήσαμε, όμως οι θεατές, καλή ώρα εσείς, μας περιμένουν. Όλη η παγωμένη πλαγιά του βουνού, γεμάτη αντάρτες. Πάνω από 2.000, καθισμένοι αμφιθεατρικά στα βράχια, με τις χλένες τους κουκουλωμένοι. Ο Γιαννίδης χοροπηδάει για να ζεσταθεί. Και του έρχεται μια έμπνευση. Θα παίξω τραγωδία. Το κοιτάμε σαν χαζί. Τι του ήρθε? Η τραγωδία δεν είναι στο πρόγραμμα. Τι θα παίξει? Πώς θα παίξει? Σε ποιους θα παίξει? Θα δοκιμάσω το Σοφοκλή, λέει. Να δω αν αντέχει. Οι αντάρτες τραγουδάνε για να μας ζεστάνουν. Τουρτουρίζουμε. Η λέξη δεν λέει τίποτα. Έχουν παγώσει οι μασέλες μας και είναι αδύνατο να τις κουνήσουμε. Σε κάθε κίνηση θα ρίξει πως θα μείνουν εκεί. Κόκαλο. Ο Γιαννίδης λέει να δώσουμε μερικά σκαμπίλια ο ένας στον άλλο να ζεσταθούμε και πριν αρχίσουμε την παράσταση να ανακατευτούμε με τους αντάρτες να τραγουδήσουμε. Πρέπει να τους μάθουμε και ένα καινούριο τραγούδι. Σκορπάμε εδώ και εκεί, όσο να ετοιμάσει ο Αντώνης το Σοφοκλή για τη μεγαλύτερη δοκιμασία της αιώνιας καριέρας του. Η ατμόσφαιρα ζεσταίνεται. Τα παγάκια που είχε πιάσει η μύτη μας λιώνουν. Αν δεν είμαστε ξυρισμένοι, δεν θα πάγουν το μούτρο μας έτσι. Η παράσταση αρχίζει. Τραγούδια, τα σκατάκια, αυτές είναι ευχές. Και σε λίγο ο Γιαννίδης μιλάει πρώτα για το αρχαίο θέατρο. Σε 2.000 υψόμετρο, με 8 βαθμούς υπό το μηδέν, μιλάει για τον Ευρυπίδη, το Σοφοκλή, αναλύει την Ηλέκτρα, το ρόλο του παιδαγωγού, ησυχία. Τα δόντια του Γιαννίδη χτυπάνε, δίνει μερικά σκαμπίλια στο μούτρο του και ζητάει συγγνώμη προκαταρκτικά για την αναγκαστικά κακή άρθρωση λόγω ψύχους και αρχίζει. Νέκρα. Δεν ακούγονται ούτε ανάσες. Μόνο ο αχνός από τα στόματα, από τα σώματα, ανεβαίνει ψηλά και διαλύεται στον παγωμένο ήλιο. Ο Αντώνης μας ζεσταίνεται. Η άρθρωση σιγά σιγά στρώνει. Δεν έχει πρόβλημα. Λέει τον παιδαγωγό. Ο Ρέστης μάχεται, πολεμάει με έναν εχθρό. Τα άλογά του τρέχουν, το άρμα του προπορεύεται, θα νικήσει, νικάει. Μα να, εκεί, σε κάποια στροφή, κάποιος κάνει λάθος. Όλα μπερδεύονται, άλογα, άρματα, άξονες, ρόδες, σώματα. Τον Ορέστη τον σέρνουν τα άλογα, τον χτυπάνε στα βράχια. Τελείωσε, υποκλίνεται, με σεβασμό. Σαν να είναι, που σαν να είναι. Πού να ξαναβρεις τέτοιο θέατρο, τέτοιο χώρο, τέτοιους θεατές. Ησυχία. Δεν κουνιέται κανείς. Η αυλαία κλείνει. Περνάνε μερικά δευτερόλεπτα, 20, 30, κοντεύει λεπτό. Και ξαφνικά το βουνό αντιχάει από τα χειροκροτήματα και τις ζητοκραυγές. Ο Γιαννίδης παραμερίζει τις κουβέρτες, βγαίνει να υποκληθεί ξανά. Γέρνει το κεφάλι του μπροστά και μένει ακίνητος για πολλή ώρα. Βλέπεις σε λίγο όλες οι εικόνες από τον παιδαγωγό τους είναι γνωστές. Ποιος θα καταλάβαινε τον παιδαγωγό καλύτερα από αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζονται συνέχεια για τη δική τους νίκη, που σε κάποια στροφή τα άλογά τους τραβάνε και τους κοπανάνε στα βράχια. Μπράβο σου Σοφοκλή, άντεξες, μια αντάρτισσα του προσφέρει ανθοδέσμη. Τσάι του βουνού και λουμίνια. Ευχαριστώ πολύ.